θέλω να αναφερθώ σε δύο ζητήματα που αφορούν μνημεία και είναι ιδιαίτερα επίκαιρα αυτή την περίοδο. Το ένα αφορά τον επιπρωμαχώνα του Αγίου Δημητρίου που έχει καταρρεύσει και να ενημερώσω ότι χθες, 30 του μήνα, έγιναν οι δύο αναθέσεις από την Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, που αφορούν στα μέτρα αντιστήριξης και προστασίας του επιπρωμαχώνα. Αυτό σημαίνει ότι θα ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες, οι οποίες θα αντιστηρίξουν περιμετρικά τον επιπρωμαχώνα και θα ελευθερώσουν το δρόμο. Έτσι, υλοποιείται σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, από τη στιγμή, δηλαδή ουσιαστικά μέσα σε ένα μήνα από τη στιγμή που έγινε η κατάρρευση, βλέπουμε ότι και το Υπουργείο Πολιτισμού ολοκλήρωσε τη μελέτη για την αντιστήριξη του μνημείου, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση και προχώρησαν ήδη χθες στην ανάθεση των εργασιών και των προμηθειών ώστε να υλοποιηθεί αυτή. Επομένως, ουσιαστικά κλείνει με αυτόν τον τρόπο η πρώτη φάση αντιμετώπισης της κατάρρευσης του μνημείου. Και εννοείται ότι παράλληλα προχωράμε στη δεύτερη φάση, που είναι η χρηματοδότηση και η σύνταξη μελέτη συνολικής αποκατάστασης του πλέον. Αυτό θα γίνει μέσα στο Πάσχα, εκτιμάται εργασίες. Χθες ανατέθηκε, κανονικά πρέπει να ξεκινήσουν χθες, πώς να το πω τώρα, αύριο, ναι. Σήμερα. Επειδή ο Δήμος Χανίων, η πληροφόρηση ήταν ότι πάει για διαγωνισμός. Υπήρχε μια τέτοια, τώρα δεν... Θα γράψουμε, σταματάμε.